τα όσα έγιναν το περασμένο Σάββατο στη λαϊκή αγορά που γινόταν στο κέντρο της Πάτρας συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις. Κλιμάκια ελέγχου του Δήμου Πατρέων και της αστυνομίας έφτασαν στη λαϊκή και έκαναν εκτεταμένους ελέγχους για άδειες, ενώ υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες για την απαράδεκτη συμπεριφορά προς τους παραγωγούς. Εάν θέλουν να είναι νόμιμοι, αυτοί πρέπει να εφαρμόσουν πρώτοι τον νόμο. Να μην είναι σε σειρά τα μάτσα εδώ πέρα που πληρώνουμε. Να έχουν διαγραμμίσει τους πάγκους, να μην τσακωνόμαστε και σκοτωνόμαστε με όλους και να μας έχουν και τουαλέτες. Τον εψήφισα και το λέω δημοσίως ότι τον ψήφισα αυτόν, αλλά... Ποιον? Τσάμπα το ψήφο μου που έδεσε. Ποιο λέτε? Τον αριστερό αυτό το δήμαρχο. Τον Πελετήρη? Ναι, γιατί τον έλεγα για άνθρωπο. Δεν τον ψήφισα ακόμα σαν άνθρωπο, αλλά... Υποστηρίζουν πως τους συμπεριφέρθηκαν με τελείως ανάρμοστη συμπεριφορά, πετώντας μάλιστα τα πράγματά τους από τους πάγκους. Εγώ θεωρώ ότι ένας παράνομος δεν έχει βγάλει ταμιακή μηχανή να χτυπάει αποδείξεις και να έχει βγάλει ταμιακή μηχανή για την λαϊκή αγορά. Αν δεν έχει το σκοπό να είναι νόμιμος, θα είναι όπως είναι στις γωνίες, όλοι χωρίς ταμιακές μηχανές. Και όπως είναι οι τσιγκάνοι και άλλοι μικροέμποροι. Πετάξανε πάγκους ταμιακές, τι έγινε? Πετάξανε τη διπλανή μου πάγκα, τα μαζέψανε τα πράγματα, γιατί έλειπε η κοπέλα από εδώ πέρα. Εμένα δεν μου πετάξαν τα πράγματα γιατί τα μάζεψαν, αλλά μου ζητήσαν άδεια λαϊκής. Άδεια λαϊκής εγώ δεν έχω θεωρήσει, γιατί όταν έβγαλα το παραγωγικό ήταν ήταν κάτω από 2 μήνες. Εσείς είστε παραγωγός, γνωστός όμως. Πώς κρίνετε αυτή τη συμπεριφορά? Καλλιεργώ στην Κάτω Αχαγιά και κάνουμε αίτηση στην Κάτω Αχαγιά. Τώρα γίνεται στα Σαγιαϊκά. Και μπορεί να κάνουν 4 μήνες να μας στείλουν γεωπόνο. Πώς κρίνετε αυτή τη συμπεριφορά σήμερα του Δήμου? Απαράδεκτη. Πρώτα κάνουν ενημέρωση. Σε μένα είπαν ότι έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει προσωπικά. Και δίνουν και ένα χρονικό διάστημα. Τονίζουν πως διώχνουν αυτούς επειδή δεν πρόλαβαν να ανανεώσουν τις άδειες, παρότι είναι χρόνια επαγγελματίες και δεν πιάνουν ούτε κάνουν τίποτα για τους παράνομους που βρίσκονται καθημερινά στις παρυφές των λαϊκών αγορών, δίχως να πληρώνουν τους ανάλογους φόρους και τα τέλη, όπως οι ίδιοι. Πετάξανε πάγκους με στρατιωτικό νόμο. Περιμένετε τέτοια συμπεριφορά? Όχι, ποτέ. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά αυτή. Χωρίς να ειδοποιήσουν, χωρίς τίποτα. Και είμαστε νόμιμοι. Δηλαδή, έχουμε δημόσιο πρωτοκόλλο και την ευθύνη την έχουν αυτοί όλοι τους, γιατί μας καθυστερούν. Θες ο Δήμος Πατρέων, θες κάποιος άλλος Δήμος, μας καθυστερούν στα παραγωγικά. Δεν φταίμε εμείς. Αυτοί που υπέστησαν αυτή τη συμπεριφορά είναι νόμιμοι? Και βέβαια. Συνάδελφοί σας είναι? Και βέβαια είναι νόμιμοι. Όλοι είναι νόμιμοι. Μεροκαματιάριδες άνθρωποι, δεν είναι? Να κάνουμε το μεροκάμα, να τάξουμε τις οικογένειες. Περιμένατε εσείς τέτοια συμπεριφορά? Αλλά όμως, με συγχωρείτε, ναι, ναι, στις γωνίες που πουλάνε τσιγάρα και το ένα και το άλλο, ας πούμε, και στα φύλλα και από εδώ και από εκεί, δεν τους ενοχλεί κανένα. Αυτό είναι. Τι έχετε να πείτε στο Δήμο? Ντροπή τους, αυτό έχω να πω. Ντροπή τους.